Οι εικόνες λοιπόν που μας έρχονται από την Αυστραλία είναι πραγματικά συγκλονιστικές, μας καθυλώνουν ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε μία διάσωση ενός μωρό καγκουρό μέσα από δασικές εκτάσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Πάνω από ένα, τα λέγαμε και χθες, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ζώα έχουν απανθρακωθεί. Η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη πραγματικά. Ενώ τρομακτική είναι και η εικόνα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα μέσα από το εσωτερικό, από το κόκπιτ ενός στρατιωτικού αεροσκάφους της Αυστραλιανής Βασιλικής Αεροπορίας. Είναι η κόλαση η ίδια. Είναι πιλότοι λοιπόν, γύρω τους βλέπετε ουρανός, ο οποίος ματωμένος είναι ουρανός. Ματωμένος, ακριβώς, οι θερμοκρασίες απίστευτα υψηλές, παρόλα αυτά θέτοντας μάλλον σε κίνδυνο τη ζωή τους, προσπαθούν να προσεγγίσουν όσο μπορούν φυσικά την περιοχή, ώστε να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και ζώα από την πύρινη λέλαπα. Μείνε μαζί μας να πάμε στον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Καλή σας ημέρα από την Ελλάδα. Καλησπέρα από εδώ, από την Μελβούρνη, που αντικρίζουμε πορτοκαλί τονούς από τον καπνό ουρανούς. Και καλημέρα σε εσάς. Κύριε Παπαστεργιάδη, πόσο κοντά είναι η Μελβούρνη ή πόσο μακριά από το φλεγόμενο τοπίο? Παρόλο που είμαστε άνω από 200 με 300 χιλιόμετρα μακριά, μπορώ να σας πω ότι ο καπνός έχει φτάσει μέχρι την πόλη μας και υπάρχουν σημεία στην πόλη όπου δεν βλέπεις περισσότερο από 50 με 100 μέτρα. Περισσότερο αυτό ήταν εχθές. Το έχουμε και πάλι αυτό το πρόβλημα σήμερα. Ναι. Στην Καμπέρα έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τις περασμένες εβδομάδες υπήρχε και αυτό το πρόβλημα και στο Σίδνη συνεχώς για εβδομάδες. Μιλάμε ότι ο αριθμός των νεκρών νομίζω ότι ξεπερνά τους 25. Έχουμε άνω από 100 φωτιές μένονται ακόμη. Μέτωπα. Μιλάμε για καταστροφικές συνθήκες με θερμοκρασίες ρεκόρ. Παραδείγματος χάρη να καταλάβετε ότι σε προάστιο το Σίδνη το περασμένο Σαββατό το θερμόμετρο έφτασε 49 και 49 καταστράφηκαν βαθμούς. Πάνω από 2.400 σπίτια και χαμένες δασικές εκτάσεις ξεπερνάν 13 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή η μισή Ελλάδα. Τα στοιχεία που μας δίνετε είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Υπάρχει κόσμος που σκέφτεται να εγκαταλείψει την Ήπειρο? Υπάρχει κόσμος που σκέφτεται να πάρει το βιός του και να φύγει για όπου αλλού? Αυτό έχει γίνει συνεχώς αυτό. Να καταλάβετε ότι κλείθηκε και ο στρατός, που είναι πρωτοφανή να συνδράμει, κίνηση, ναι. Επειδή είχαμε την επιστράτευση του πολεμικού ναυτικού για πρώτη φορά για την διάθεση κατοίκων που ήταν εγκλωβισμένοι σε διάφορες πόλεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα που είχαμε κινητοποίηση 3.000 εφέδρων για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και επίσης, όπως είπα, για να βοηθήσουν κατοίκους που ήταν εγκλωβισμένοι από τις φωτιές. Κύριε Παπαστεργιάδη, τους χαιρετισμούς μας στους ομιγενείς μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη ευχόμαστε από εδώ από την Ελλάδα και να πάμε και στο συνάδελφό μας, τον Δημήτρη το Μαθέα από το Ράδιο Ελλάς στην Μελβούρνη. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα από την Μελβούρνη τώρα και Άκη. Εγώ απλά να παρατηρήσω τα πλάνα που δείχνατε προηγουμένως από το πιλωτήριο του αεροπλάνου. Ήταν πάνω από μια περιοχή που βρίσκεται η πόλη Μαλακούτα, που είναι νότιο-ανατολικά της Μελβούρνης. Είναι περίπου 3,5 ώρες από εδώ. Και μάλιστα σήμερα συνεχίστηκε ο απεγκλωβισμός ανθρώπων από το πολεμικό ναυτικό. Ήταν οι εικόνες εκείνες τις προηγούμενες μέρες που είχαμε δει 4.000 άτομα στην παραλία να περιμένουν να έρθουν τα σκάφη, ναι, και βοήθεια από το πολεμικό ναυτικό. Δημήτρη, οι αρχές τι λένε? Εκτιμούν ότι μπορεί να σταματήσει η καταστροφή ή πια έχει παραδοθεί η Αυστραλία στο έλεος του πύρινου μετόπου? Λοιπόν, οι αρχές δεν μπορούν να απαντήσουν ξεκάθαρα σε αυτό το ερώτημα που θέτεις, Άκη, διότι μπορεί μεν οι καιρικές συνθήκες να ευνοούν τις προσπάθειες κατάστασης τις τελευταίες δύο ημέρες, διότι δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε αρκετή υγρασία
στο δάσος, εάν δεν είναι τόσο ισχυρή. Αλλά αυτό που φοβίζει είναι ότι το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή μάλλον, περιμένουμε άνοδο μεγάλη θερμοκρασίας, ειδικά στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου σε κάποιες περιοχές ο Ιδάριος θα χτυπήσει 45 βαθμούς. Εδώ στη Βικτόρια εκτιμάνε ότι θα είμαστε γύρω στο 40 σε αυτές τις πυρόπληκτες περιοχές. Έτσι, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο εφιαλτικό είναι αυτό το σενάριο, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα σε συναντήσουμε, ελπίζουμε και τις επόμενες ημέρες να μας δώσεις και την ανταπόκριση από την Μελβούρνη. Να ευχαριστήσουμε και τη Δήμητρα Τιμανιακού.